Στο Μιλοπόταμο έφτασε ακόμη μία φορά η παρέα μας και στο όμορφο χωριό Μελιδόνι. Αυτό το χωριό θα γνωρίσουμε λίγο καλύτερα σήμερα. Περίπου 30 χιλιόμετρα έκανα από την πόλη του Ρεθύμνου για να φτάσω μέχρι εδώ. Και έχω ένα υπέροχο ζευγάρι που σήμερα θα με ξεναγήσει. Φίλοι από παλιά, φίλοι πάντα. Η Ελένη Παπαδάκη που είσαι από εδώ, Λενιό μου. Ναι, αριστερά. Και ο άντρας σας, ο Δημήτρης Παπαδομανολάκης, που τα έχουμε ξαναπεί και τηλεοπτικά. Πολύ, πολύ σας ευχαριστώ και τους δυο. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ελένη μου, από το ωραίο Μελιδόνι, καταρχάς γιατί επέλεξες να συναντηθούμε εδώ, μπροστά από αυτό το πηγάδι? Το βασιλικό πηγάδι είναι σήμα κατά τεθέν του χωριού. Mm-hmm. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Θα πούμε μετά την ιστορία. Ωραία. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, καλώς στο όμορφο Μελιδόνι, ευχαριστώ. Στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Μιλοποτάμου. Σε καλωσορίσω με μία μαντινάδα. Αμέ. Το Μελιδόνι από καρδιάς σας σε καλωσορίζει. Γιατί η παρουσία σας το χωριό ομορφίζει. Τέλεια. Πολύ πολύ ευχαριστώ, Ελένη μου. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Έχω να δω πολλές ομορφιές, έτσι. Ναι, ναι. Αφήνομαι σε εσάς και ναι, εγώ και τις θεατές μας. Πού πάμε, πού ξεκινάμε. Θα έλεγα εγώ την ιστορία του βασιλικού πηγαδιού, ναι. Αλλά βλέπω απέναντι και κάθεται ο κύριος Μανώλης. Ωραία. Και νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος για να μας πει την ιστορία από πού ξεκίνησαν όλα. Να πάμε να το συναντήσουμε, βέβαια. Ελάστε. Πάντα, Λενιό, όποτε πηγαίνω σε ένα χωριό, θέλω να γνωρίζω τους μεγαλύτερους ανθρώπους, γιατί μαθαίνεις άλλα πράγματα, άλλες ιστορίες. Και είναι και ο συνδετικός κρίκος με παλιότερα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Έτσι, Ναριστέ μου, είναι μεγάλο σχολείο. Ναι. Οι μεγάλοι ανθρώποι μαθαίνουμε πολλά από αυτούς. Γι' αυτό εδώ έχουμε το γυρεότερο του χωριού μας, τον κύριο Μανώλη Παπακουσταντή, που έχει να μας πει πολλές ιστορίες για το χωριό. Για πέστε μου, κύριε Μανώλη, πολύ ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μου. Κι εγώ. Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω και ήρθατε, διότι το πονώ το χωριό. Τα αγαπώ και στενοχωρούμε, γιατί είμαστε ΠΑΕ, ξέρει πώς, 750 είμαστε κατοίκοι εδώ. Ναι. Και δάδε μια 200 άτομα. Ο γέρος Βενιτζέλος ερχόταν εδώ τακτικά. Εσείς το θυμάστε και πιο ζωντανό το χωριό? Πολύ πιο ζωντανό. Πηγαίναμε 150 παιδιά στο σχολείο. Μάλιστα. Εδώ στη... Κατάλαβα. Έτσι είναι τα περισσότερα χωριά μας. Ωστόσο, είναι πολύ ελπιδοφόρο και όμορφο που και νέα παιδιά συνεχίζουν και μένουν εδώ. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Όπως και ο Δημήτρης με την Ελένη. Πραγματικώς αυτοί είναι μελιδονιώτες πραγματικά. Έτσι. Για πέστε μου τώρα για τη συγκεκριμένη πλατεία που καθόμαστε που ονομάζεται Βασιλικό Πηγάδι. Εδώ λέγεται Βασιλικό Πηγάδι. Εδώ πέρα ήταν δάσος. Ναι. Και απάνω ήταν το παλιό Μελιδόνι. Εκεί που είναι οι Ρώσοι τώρα. Mm-hmm. Αλλά είχαν έζες εκεί. Ναι. Εδώ ήταν ένα δάσος ήταν. Και είχαν έζες. Και θέλουν μια γατσίκα. Κάθε πρωί ήταν τα γένια τη ογρά. Και σου λέει τι γίνεται του την γέγα. Την παρακολουθήσαν εδώ, ήταν ένα δάσο, ήταν όλο το Μελιδόνι. Και τη βρήκα και έρχονταν από εδώ και πήρε νερό. Ναι. Πώς ήταν πηγάδι. Και ύστερα κατεβήκαν εδώ πέρα και έκαναν το χωριό. Τα πάνω Μελιδόνι ήταν εκεί που είναι το Ρώσοι το Χαντόρα. Και λέει τη ρητσιά και πάνω Μελιδόνι. Είναι το πάνω Μελιδόνι και το κάτω Μελιδόνι, λοιπόν. Ναι, ναι. Mm-hmm. Είχανε τσίς και πηγάδια, είχανε απ' όλα. Και κατοικήσανε εδώ αυτό το πηγάδι. Όλοι το παίρνανε νερό βασιλικό από εκεί, πηγάδι, ναι. Διότι ήταν το καλύτερο νερό. Ναι. Είχανε τρεις φλέγες κάτω και τρέχανε νερό
Εμείς έκανε ο αδερφός μου καφενιό και με κατεβάσανε μια μέρα, πέσαν τα κλειδιά του μαγαζού και με κατέβασε παιδί και στο πηγάδι μέσα και είχε τρεις φλέγες στον πάτο και έτρεσε νερό πολύ. Κατάλαβα. Ναι, και όταν δεν ήταν νερό, γιατί 5-6 χρόνια δεν έβρεσε, παλιά. Και το μοιράζανε με το... Ερχόταν ο πρόεδρος, ένας-ένας και γέμιζε τη λαΐνα εκεί. Εδώ ήταν και εκεί μια γούρνα και ποτίζαν και τα βόρια, τα γαϊδούρια, τα όλα. Του λένε βασιλικό πηγάδι επειδή ήταν το νερό καλό. Ήταν το πιο καλό, ενώ υπήρχαν και άλλα πηγάδια, κατάλαβα. 120 πηγάδια είναι εδώ στο Μεγιδόνι. Mm-hmm. Και τώρα δεν είναι κανένα. Α, ορίστε, μας φέρανε και κέρασμα. Να είστε καλά. Όπως παλιά λέει η μπλούζα του, έτσι λέγεται το καφενείο. Το καφενείο μας, ναι. Μάλλον το άνοιξε ξανά και το έκανε όπως παλιά. Ακριβώς. Τέλεια. Να είστε καλά. Και καλύτερο μπορούμε να πούμε. Έτσι. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Όλοι σας στο ωραίο Μελιδόνι. Καλώς σας μίξαμε. Καλώς βρεθήκαμε, κύριε Μασορίσατε. Καλώς ορίσετε. Ευχαριστώ. Και καλές επιτυχίες. Να έχετε υγεία. Ευχαριστώ. Θεέ μου, εδώ βρισκόμαστε στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Ωραία. Είμαστε μπροστά από το άγαλμα του οπλαρχηγού Αντώνιου Μελιδόνη. Mm-hmm. Και ακριβώς πίσω μας είναι ένα ιστορικό κτίριο, το σχολαρχείο. Ωραία. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Θα μας μιλήσουν ο κύριος Γιάννης Γαζανός, γυμνασιάρχης του Περάματος. Μάλιστα. Ο κύριος Μανώρης Κλαβουνάκης, τέος πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελιδονίου. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ κύριε και τους δύο σας. Ας ξεκινήσουμε με το, μια που το αναφέραμε ότι είμαστε εδώ μπροστά στο άγαλμα του Αντώνη του Μελιδόνη, να μου πείτε με αυτό δύο λόγια. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι το όνομα Μελιδόνης είναι βυζαντινής προέλευσης και κατά πάσα πιθανότητα ίσως να προέρχεται και από εκεί η ονομασία του χωριού. Mm-hmm. Ήταν 5 αδέρφια, μάλιστα, τα οποία τα 3 έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Να ξεκινήσουμε από το μεγαλύτερο, το Γεώργιο Μελιδόνη, ο οποίος γεννήθηκε στο ομώνυμο χωριό, έφυγε για το εξωτερικό, σπούδασε ιατρική και μάλιστα η ιστορία λέει ότι υπήρξε ένας πολύ καλός πρακτικός γιατρός. Κέρδισε τη συμπάθεια του Σουλτάνου Μαχμούδ του Β' όπως και της μητέρας του και για μεγάλο χρονικό διάστημα έζησε στην αυλή του Σουλτάνου. Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση το 1821, στάλθηκε από τον Δημήτριο Υψηλάντη να έρθει στην Κρήτη για να προετοιμάσει τους κρητικούς να τους πήρει το σπόρο της Επανάστασης. Ερχόμενος λοιπόν εδώ στην Κρήτη, έφερε μαζί του και το εμβόλιο της ευλογιάς και προέτρεψε τους κρητικούς να εμβολιάζονται για να σωθούν από αυτή τη φοβερή τότε αρρώστια. Στη συνέχεια, μετά την Επανάσταση έφυγε για τον Ναύπλιο και όπως ξέρουμε πέθανε στην Αθήνα το 1866 πάμφτωχος. Περισσότερο γνωστός είναι ο Αντώνης Μελιδόνης, το άγαλμά του το βλέπουμε δίπλα. Ήταν ο οπλαρχηγός του 1821 και αυτός έζησε στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στη Μικρά Ασία. Υπήρξε δίπλα στο Δημήτριο Υψηλάντη. Έφυγε κάποια στιγμή από την Τουρκία, γιατί τον αναγνώρισαν οι Τούρκοι. Πέρασε απέναντι στη Σάμο, μαζί με εκστρατευτικό στράτευμα και εκεί αντιστάθηκε στους Τούρκους και γλίτωσε το νησί από την κατάκτηση την τουρκική. Στη συνέχεια ήρθε στην Κρήτη, προετοίμασε την Επανάσταση, αλλά δυστυχώς βρήκε τραγικό θάνατο από το Ρούσο το Βουρδουμπά στο μοναστηράκι του Αμαρίου.
Συγκεκριμένα, ο κύριος ο Αντώνιος Μελιδόνης, ο πλαρχηγός μας, έκανε μια παράτολμη ενέργεια, μπήκε στο στρατόπεδο των Τούρκων, έσφαξε περίπου 20 Τούρκους, πήρε τα λάφυρα. Ο Βουρδουμπάς το θεώρησε παράτολμη την ενέργεια, επειδή θα μπορούσε να προδώσει την παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή του Αμαρίου. Υπήρξε μια λογομαχία μεταξύ τους και εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, μπροστά στα μάτια του ηγουμένου της Μονής Ασωμάτων, του Ιωσήφ, τον δολοφόνησε. Αυτή είναι και η μοίρα της ελληνικής φυλής. Και τέλος έχουμε τον Ηλία τον Μελιδόνη, και αυτός γνωστός, και αυτός έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση. Συγκεκριμένα πολέμησε στη Σάμο και στην Πελοπόννησο. Η ιστορία καταγράφει ότι μετέφερε με το πλοίο του Τούρκους εκμαλώτους, το πλοίο όμως ανατινάχτηκε και βρήκε τραγικό θάνατο. Αυτή είναι μία εκδοχή. Υπάρχει και μία δεύτερη εκδοχή, ότι ο Ηλίας ο Μελιδόνης πολέμησε στο Φάλιρο, δίπλα στο Γεώργιο Καραϊσκάκη το 1827 και εκεί σκοτώθηκε. Αυτή είναι η ιστορία των Μελιδόνιδων. Το επίθετο εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα στο χωριό και πίσω είναι το σπίτι της οικογένειας Μελιδόνη, απόγονοι των ιστορικών Μελιδόνιδων. Σχετικά με την ονομασία Μελιδόνη υπάρχουν τρεις εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή είναι αυτή που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή ότι το χωριό πήρε το όνομά του από το βυζαντινό επίθετο Μελιδόνης. Υπάρχει και μια δεύτερη εκδοχή, ότι στο χωριό υπήρχε μεγάλη τοπική παραγωγή μελιού. Και η τρίτη εκδοχή, ότι σε μια απογραφή που έγινε το 1378, επί ενεδικής εποχής, στο χωριό υπήρχαν πάρα πολλές γυναίκες, συγκεκριμένα 1000, μη λεντώνε. Άρα και από εκεί υπάρχει η παράδοση ότι μπορεί να προέρχεται και το όνομα του χωριού. Να πούμε ότι επί Ενακτοκρατίας ήταν το μεγαλύτερο χωριό του Μυλοποτάμου. Ναι. Υπήρξε έδρα του Δήμου και έδρα του Επισκόπου Αυλοποτάμου του Τιμόθεου, ο οποίος ήταν, του Παρθένιου, ο οποίος ήταν και αστρονόμος και γνωστός αγιογράφος. Μάλιστα. Σήμερα, δυστυχώς, το χωριό αριθμεί λιγότερους κατοίκους, περί τους 250. Να πούμε όμως ότι υπάρχει μια ανάπτυξη, υπάρχουν τουριστικά καταλήμματα τα τελευταία χρόνια και εστιατόρια, καταστήματα εστίασης, και το χωριό ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες θα μπορούσα να πω ότι σφίζει από ζωή. Ίσως το χειμώνα είναι λιγότερο τα πράγματα, δεν είναι τόσο έντονη η ζωή, αλλά πιστεύω το καλοκαίρι υπάρχει και η ανάπτυξη, και με τη βοήθεια του συλλόγου αλλά και της νεολαίας του χωριού βαδίζει όλο ένα και πιο μπροστά. Έτσι, λίγο ένας, λίγο άλλο συμβάλλουν και υπάρχει μια... Και εσείς, το ξαναλέω, μένουν και νέοι άνθρωποι, υπάρχουν όμως και κανείς να επισκεφτεί και να μην υπάρχει και για να περάσει καλά στο Μελιδόνι. Το σχολιαρχείο. Το σχολιαρχείο είναι κατασκευασμένο το 1842. Ο Εμμανουήλ Βιβιλάκης, δικηγόρος και φιλοεκπαιδευτικός, κατασκεύασε πολλά τέτοια χτίρια στο Ρέθυμνο. Καταγόταν από την περιοχή του Αμαρίου και ένα τέτοιο χτίριο, ιστορικό χτίριο, έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας. Πέρα από το που λειτουργήσε σαν σχολείο και σαν αλληλοδιδασκαλίων, το 1897, συγκεκριμένα στις 13 με 16 Οκτωβρίου, εδώ πέρα έλαβε χώρα η Τρίτη Επαναστατική Συνέλευση Κρητών, για να αποφασιστεί η ανεξαρτοποίηση της Κρήτης. Είχαν γίνει δύο επαναστατικές συνελεύσεις χωρίς αίσιο τέλος, η μία στους Αρμένους Χανίων και η άλλη στους Αρχάνες Ηρακλείου. Εδώ λοιπόν παρουσία του Ελευθέριου Βενιζέλου, του Εθνάρχου μας, και με του Ιωάννη Σφακιανάκη, προεδρίας αυτού του ανθρώπου που έπαιξε σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα τα επόμενα χρόνια μέχρι την Επανάσταση της Θερίου του 1905, αποφασίστηκε η ανεξαρτοποίηση του νησιού ολόκληρου και αργότερα να ενωθεί, όπως έγινε το 1913, με τη μητέρα Ελλάδα. Εδώ λοιπόν πάρθηκαν διάφορες αποφάσεις. Μεταξύ άλλων ήταν πώς θα είναι και η σφραγίδα που θα έχει το νησί, που έχει τον Μήνο, τον Βασιλιά και κάποια άλλα έτσι χαρακτηριστικά, αλλά και ποια θα είναι η σημαία που θα έχει η Κρήτη μέχρι τότε. Εδώ λοιπόν, μετά το πέρας των εργασιών, δόθηκε εντολή σε μελιδονιώτισσα
Μουδίστρα, το λέω με συγκίνηση αυτό, και φτιάχτηκε αυτή η ιστορική σημαία που την έχουμε και την διαφυλάττουμε στο Ιστορικό Μουσείο Ρεθύμνου, αλλά και εμείς έχουμε αντίγραφα της σημαίας αυτής και έχουμε κάνει και παρελάσεις σαν πολιτιστικός σύλλογος και την έχουμε εμφανίσει σε διάφορες εορτές. Την επόμενη λοιπόν των εργασιών 17 Οκτωβρίου 1897 έφυγε από εδώ πέρα άγημα με εντολή των επαναστατών Κρητών και υψώθηκε επίσημα εκείνη η σημαία στο Αρκάδι που μερικά χρόνια πριν είχε γίνει το ολοκαύτωμα του και σφαγή στο Αρκάδι. Αυτά λοιπόν για το ιστορικό αυτό χτίριο και όταν έγιναν οι εκδηλώσεις τα 100 χρόνια που λάβανε χώρα σε όλο το νησί για την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα το 2013, εδώ λοιπόν έγινε μία από αυτές τις εκδηλώσεις. Ένας ομιλητής, ένας ιστορικός βγήκε και είπε «Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο πιο ιστορικό κτίριο της Κρήτης που έχει να κάνει με την Ένωση με την Ελλάδα που γιορτάζουμε φέτος». Αυτό λοιπόν είναι το κτίριο που εδώ πέρα πάρθηκαν αυτές τις σημαντικές αποφάσεις για τους Κρήτες και φυσικά για τις επόμενες γενιές εμάς. Πόσο σημαντικό πραγματικά να τρέχεις. Μανώλη, να προσθέσουμε, να προσθέσουμε και κάτι άλλο. Εδώ στο σχολαρχείο συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά οι αντιστασιακές οργανώσεις της Κρήτης. 1944. Σωστά. Ο Εθνικός Λαϊκός Στρατός, το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο και η Εθνική Οργάνωση Κρήτης. Ήταν κάτι το σημαντικό γιατί για πρώτη φορά τρεις αντιστασιακές οργανώσεις προετοίμασαν και ενώθηκαν να πολεμήσουν τον ναζισμό. Μάλιστα. Γι' αυτό το κτίριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς τους Μελιτανιώτες. Ασφαλώς και είναι. Ασφαλώς και είναι. Πολύ σας ευχαριστώ και τους δύο. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ. Και εγώ. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ με τον Σεβαστό Πατέρα να μας μιλήσετε για τους ναούς γενικότερα στο Μελιδόνι. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ, ευχαριστώ μαζί μας. Και καλώς ορίσατε στην ενορία μας. Ευχαριστώ. Ενορία Αγίας Σοφίας Μελιδονίου. Βρισκόμαστε στο πιο παλιό ναό του χωριού. Έχει χτιστεί δεν ξέρουμε πότε. Mm-hmm. Πάντως έχει χτιστεί η Τουρκοκρατία, γιατί όπως βλέπετε είναι κάτω από το έδαφος. Γιατί οι Τούρκοι δεν επέτρεπαν να το ύψος του ναού να είναι. Ξεπερνάει τα σπίτια και έτσι τον έκαναν πιο βαθιά για να έχει το ύψος μέσα. Μάλιστα. Τιμάται ο Άγιος Γεώργιος και ο Τίμιος Σταυρός. Είναι μοναστηριακός ναός. Εδώ υπήρξε μοναστήρι παλιά. Ναι. Το πότε καταστράφηκε δεν ξέρουμε, γιατί μετά το αναστήλωσε ο Καλέργης. Γι' αυτό έχει και το οικόσημό του στην πόρτα. Εδώ φιλοξενήθηκε η Επισκοπή Ρεθύμνης. Την εποχή που οι Ενετοί έδιωξαν τους Ορθόδοξους επισκόπους από τις πολιτείες και εκεί πήγαν σε διάφορα χωριά. Έτσι εδώ ήρθαν και έχουν ενταφιαστεί εδώ την εποχή που φιλοξενούνταν δύο επίσκοποι Ρεθύμνης. Ο ένας από αυτούς ήταν ο Παρθένιος που αναφέρεται σαν καλός ζωγράφος και ότι ήταν γνώστης της αστρονομίας. Εδώ αυτό το ναό τον εσεμνύνονταν και οι Τούρκοι. Γι' αυτό ένας αγάς κάτι του συνέβη και είχε δωρήσει ένα ασημένιο καντήλι και το εδώ στον Άγιο Γεώργιο, ναι. Το οποίο πήραμε και το έχουμε φυλάξει στο κοιμηλιαρχείο που έχει ιδρυθεί το 2015 και έχει εγγενιαστεί από τον Μητροπολίτη τότε Ρεθύμνου τον κύριο Ευγένιο, που είναι τώρα Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Εκτός από τον Άγιο Γεώργιο, έχουμε την Αγία Βαρβάρα. Η Αγία Βαρβάρα είναι
κημητηριακός ναός και έχει χτιστεί και αυτός δεν ξέρουμε πότε, αλλά την εποχή που ήταν οι Πανόλοι στην Κρήτη και τον χτίσανε για να προστατευτεί το χωριό από αυτή την επαρατηνόσο. Έχει ανακαινιστεί το 1846. Μετά έχουμε τον κεντρικό ναό του χωριού μας, παλιά ήτο Αγία Σοφία και Ισόδια της Θεοτόκου. Γκρεμίστηκε το 58 και άρχισαν από τότε να ανοικοδομείται και τώρα έγινε τρίκλητος και είναι η Αγία Σοφία, η Ισόδια της Θεοτόκου και ο Άγιος Δημήτριος. Στο Σπήλαιο χτίστηκε ένας ναός που ξεκίνησε να χτίζεται το 1958 από ένα χωριανό που βρισκόταν στην Αμερική και ήρθε μετά εδώ κουβάκι στο επίθετο και έχτισε αυτή την εκκλησία. Εκείνη την εποχή βέβαια χωρίς δρόμο, χωρίς τίποτα, αλλά τα κατάφερε και αυτό έγινε αιτία για να αναδειχθεί και το Σπήλαιο καλύτερα, να πάει δρόμος κλπ. Και εκεί αριστερά μου στην Αγία Σοφία απέναντι έχουμε έναν ωραίο χώρο και έχουμε κρατήσει κοιμήλια τα οποία τα έχουμε βρει και νομίζω αξίζει ο κόπος να πάμε να τα δούμε κι αυτά. Ναι, αμέ, να πάμε βέβαια. Φαντάζομαι διάφορα θα έχετε κρατήσει. Είναι εικόνες που υπήρχαν και εδώ και στην Αγία Σοφία που γκρεμίστηκε και είναι τώρα όλα τα κοιμήλια καινούργια. Έχουν εικόνες που έχουν καεί όταν καεί κάνει ναή. Έχουμε εικόνες που τους έχουν οι Τούρκοι συλλήσει γιατί έψαχναν κάτι πίσω και έχουν κάποιες μαναρζές στο λαιμό του Χριστού. Ναι. Επίσης έχουμε και τα ό,τι άλλο λειτουργικό είχαμε, δισκοπότηρα. Όλα, είναι σπουδαία κοιμήλια, ναι, βέβαια. Ό,τι σώθηκαν από τους παλιούς ναούς. Πολύ σας ευχαριστώ, παπά μου. Καλή συνέχεια. Την ευχή σας στέλνουμε. Και εσείς καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Είμαστε μέσα σε ένα σπήλιο που πραγματικά σε πιάνει δέος πλησιάζοντας για να μπεις, πόσο μάλλον όταν ξεκινάς να κατεβαίνεις στις σκάλες και να φτάνεις και εδώ. Και πολλά λόγια η σημασία. Δεν είναι μόνο αρχαιολογική, αλλά έχει και άλλα πολλά που πρέπει να μάθουμε σχετικά με αυτό. Ακόμα και δίπλα στον τάφο που βρισκόμαστε, δέος μας πιάνει, έτσι δεν είναι, Ελένη και Δημήτρη? Έτσι, Αριστεία μου. Έχει μεγάλη σπηλαιολογική και ιστορική αξία αυτό το σπήλαιο. Βέβαια. Γι' αυτό έχουμε εδώ τον Μιχάλη τον Κουκλάκη, αντιπρόεδρο του ΔΣ, του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελδονίου. Ωραία. Να μας μιλήσει για την ιστορική αξία του σπηλαίου. Πολύ ωραία, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στο σπήλαιο Μελδονίου ή Γεροντόσπηλιος. Ναι. Θα αναφερθούμε λίγο στο ιστορικό κομμάτι και τι διαδραματίστηκε εδώ μέσα. Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση το 1821, σε όλη την Ελλάδα, έτσι και η Κρήτη είχε πάρει φωτιά. Ναι. Οι Τούρκοι που ήταν ήδη στην Κρήτη ζήτησαν βοήθεια από τον Μεχμέτ Αλή. Ήταν Τουρκοαιγύπτιος. Μάλιστα. Ο Μεχμέτ Αλή δέχτηκε να βοηθήσει για την
εξέγερση των Κρητικών εδώ στην Κρήτη και έστειλε το 1822 αρκετά καράβια με στρατό στη Σούδα με αρχηγό το Χασάν Μπέι. Σε γρήγορους ρυθμούς απλώθηκαν σε όλη την Κρήτη. Έτσι, στις αρχές του 1823 έφτασαν και στο Μελιδόνι. Τότε οι Μελιδονιώτες μπήκαν μέσα να κρυφτούν, να προφυλαχτούν από τους Τούρκους. Δεν τους βρήκε. Έφυγε και πήγε ανατολικότερα και έφτασε μέχρι και τη Μίλατο, όπου έγινε και εκεί ένα μεγάλο ολοκαύτωμα και μια μεγάλη καταστροφή. Στις αρχές του Οκτώβρη του 1823 έρχεται ο Χουσέιν Μπέις με το στρατό του. Στρατοπεδεύει στην ευρύτερη περιοχή του Μιλοποτάμου. Τον είχε πιάσει και χειμώνας, από ό,τι ξέρουμε. Έρχονται στο σπήλαιο μέσα, μπαίνουν 370 γυναικόπαιδα και 30 οπροφόροι για να προφυλαχτούν και να σωθούν. Το μαθαίνει, έρχονται με το στρατό, γίνεται πολιορκία. Με διάφορα τεχνάσματα και με επιθέσεις προσπάθησε να μπει μέσα στο σπήλαιο. Δεν τα κατάφερε. Υπήρχε μεγάλη αντίσταση. Έτσι, θεώρησε ότι να τους ζητήσει να παραδοθούν. Αυτοί απάντησαν θάνατος, αλλά όχι υποταγή. Στη συνέχεια ζήτησε από το στρατό του να κλείσει την είσοδο, αυτή εδώ που κατεβήκαμε ψηλά, να την κλείσει με πέτρες, μήπως και καταφέρει να μην μπορέσει μέσα να μπαίνει οξυγόνο. Αφού κατάλαβε ότι όντως μέσα ήταν ακόμη ζωντανή, μάζεψε έφλεκτο υλικό από την περιοχή, ό,τι μπορούσε να μαζέψει. Από λάδι, ξύλα, κλαδιά, έβαλε καπνό, ο καπνός χώρισε μέσα. Η έλλειψη οξυγόνου που υπάρχει στο σπήλαιο έπαθαν ασφυξία. Ασφυξία, ένας μαρτυρικός θάνατος. Μετά από αρκετές μέρες, διέταξε το στρατό του να μπει μέσα. Ό,τι πολύτιμο βρήκαν απάνω τους, το πήραν. Στη συνέχεια τους είχε διατάξει να πετάξουν από πίσω τους μία πέτρα. Έτσι, για να κλείσουν όλη αυτή την είσοδο που κατεβήκαμε εμείς τώρα και να μην μπορέσει κανείς Έλληνας να μπει μέσα. Εδώ μπροστά μας βλέπουμε το στεοφυλάκιο. Φυλάσσονται μέσα τα 370 γυναικόπαιδα που θυσιάστηκαν για να είμαστε τώρα εμείς ελεύθεροι. Ο πρώτος σταυρός του μνήματος είναι εδώ. Θάνατος, αλλά όχι υποταγή. Και για αυτές τις ψυχές, σαν ως πολιτιστικό σύλλογο, κάνετε κάτι υπέροχο και θέλω να το αναφέρεις, Ελένη μου. Φέτος έχουμε τα 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα του Σπηλαίου. Τον Ιανουάριο είχαμε μεγάλες εκδηλώσεις, τριήμερες, στο Δήμο Μιλοποτάμου. Έγινε εδώ την Κυριακή μια μεγάλη εκδήλωση με πολιτιστικούς φορείς, τις δημοτικές αρχές, αστυνομικές αρχές, ο στρατός, άγημα. Μια πολύ συγκινητική εκδήλωση. Νομίζω ότι δακρύσαμε όλοι και ειδικά τα νεότερα παιδιά που τα παρακολουθούσα του Μελιδονίου συγκινήθηκαν πάρα πολύ, γιατί είναι ωραίο τα νέα παιδιά να μαθαίνουν την ιστορία και να το ζουν. Όταν είσαι μέσα σε αυτό το χώρο, δεν μπορείς να μην ζήσεις και να μην σκεφτείς τις στιγμές που ζήσανε οι προγόνοι μας μέσα σε τις τελευταίες τους στιγμές. Είναι σπουδαίο να τη μαθαίνουν την ιστορία μας. Πρέπει και όλοι μας. Έτσι είναι. Είναι μεγάλη και η αρχαιολογική σημασία του Σπηλαίου, οπότε η κυρία Γαβριλάκη, αρχαιολόγος, είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μου πει από τη δική της πλευρά, φαντάζομαι, σπουδαία πράγματα. Ένας τυχερός άνθρωπος, γιατί στα πρώτα χρόνια της αρχαιολογικής του καριέρας, μόλις το 1987, ξεκίνησα να εργάζομαι το 1986, άρχισα να εργάζομαι σε αυτόν τον χώρο. Ουσιαστικά έμαθα αρχαιολογία μέσα από το Σπήλαιο Μελιδονίου και μέσα από τα ευρήματα του Σπηλαίου. Αισθάνομαι ότι είναι πολύ τύχη, μεγάλη τύχη αυτή. Μάλιστα, πολύ σας ευχαριστώ. Οπότε, εσείς που σίγουρα νιώθετε οικία εδώ μέσα, και εγώ είμαι συνέχεια και κοιτάζω με το στόμα ανοιχτό. Και εγώ. Και εντύπωση, ακόμα παρόλα αυτά, παρόλα τα χρόνια. Και όχι μόνο εσείς, αλλά και ένα σύνολο περιηγητών ήδη από τον 15ο αιώνα που ήρθαν στο Σπήλαιο,
ήρθαν γνωρίζοντας από τον 15ο αιώνα ότι είναι αρχαιολογικός χώρος εξαιτίας μιας επιγραφής που είχε βρεθεί τότε, χάθηκε κάτω από τα χώματα, δεν μπορέσαμε να τη βρούμε. Παρ' όλα αυτά, ταύτισε το σπήλαιο με ένα ιερό προς τιμήν του Ερμή. Και έτσι λοιπόν από το 15ο αιώνα μέχρι και τον 20ο τελικά έρχονταν άνθρωποι να επισκεφθούν έναν αρχαιολογικό χώρο, γράφοντας τις παρατηρήσεις τους διάφορα διθυραμβικά, πόσο τους έμοιαζε με ένα ογκωτικό, πόσο τους εντυπωσίαζε το εσωτερικό, η ησυχία, το μεγαλειώδες του χώρου, όπως είναι αυτός εδώ ο θάλαμος. Έχει ύψος περίπου 25 με 30 μέτρα, έχει μονοκόμματες κολόνες από σταλαγμητικό υλικό αυτού του ύψους, πράγμα που καθιστά το σπήλαιο αυτό, το συγκεκριμένο, σε ένα από τα πιο ψηλά της Ευρώπης. Και δεν έχει μόνο αυτό το θάλαμο. Έχει ακόμα μερικούς θαλάμους, οι οποίοι αναπτύσσονται προς βορράν, ο βορράς είναι προς τα εδώ, αναπτύσσονται σε διάφορα επίπεδα προς βορράν, μέχρι το σημείο που φαίνεται να καταλήγει, χωρίς να είμαστε και εντελώς σίγουροι, γιατί είναι πολύ δύσβατο εκεί, αλλά πάντως αναπτύσσεται. Έχουμε ευρήματα επιγραφικά σε ένα βάθος 56 περίπου μέτρα από το ύψος της εισόδου και εις μήκος, αν το βάλετε στην ευθεία, στα 150 περίπου μέτρα. Μακριά. Πολύ. Ναι. Πολύ. Και πολύ σημαντικές και οι επιγραφές εκεί στο τέλος του θαλάμου αυτού, στο τέλος του σπηλαίου σε αυτόν τον θάλαμο, λέγεται πια θάλαμος των επιγραφών. Τις ανακαλύψαμε τη δεκαετία του 90 και είναι επιγραφές προσκυνητών διαφόρων εποχών. Ξεκινάνε από τον 1ο αιώνα π.Χ. μέχρι 2ο μετά οι αρχαιότερες. Άνθρωποι που έρχονται, γράφουν το όνομά τους ή χαράσουν το όνομά τους μαζί με το ρήμα προσκυνώ. Αναξαγόρας προσεκίνησε, για παράδειγμα. Το ρήμα προσκυνώ σημειωτέων είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στα ελληνικά αρχαιολογικά πράγματα, σε ένα τέτοιο χώρο, σε ένα υπαίθριο ιερό όπως είναι αυτό. Είναι μια από τις μικρές μοναδικότητες του σπηλαίου αυτού. Είναι κάτι αντίστοιχο, υπάρχει στην υπόλοιπη Κρήτη, τόσο μεγάλο? Υπάρχουν μεγάλα σπήλαια και πολύ σημαντικά και φορτισμένα και αυτά με ένα σωρό μύθους, όπως και εδώ, τουλάχιστον στην τελευταία φάση χρήσης του σπηλαίου, που φαίνεται αφιερωμένο στον Θεό Ερμή, Θεό έτσι κι αλλιώς του περάσματος από τη ζωή στο θάνατο, εξού και η λατρεία του γίνεται σε αυτό το απομακρυσμένο σημείο του σπηλαίου. Υπάρχουν βεβαίως, μάλιστα εδώ εμείς έτσι κι αλλιώς βρισκόμαστε στη σκιά του σημαντικότατου ιδέου άντρου. Βέβαια. Έτσι, το οποίο η θέση του μπορούμε, τη θέση του μπορούμε να την υποπτευθούμε αν βγούμε έξω και κοιτάξουμε προς την Ίδη, από την οποία βόρεια πλευρά της φαίνονται 44 οικισμοί. Πράγμα που καθιστά τη θέση εξαιρετικά σπουδαία να επιλεχθεί σαν ιερό, γιατί τα ιερά έπρεπε να έχουν οπτική επαφή με μεγάλο χώρο, να έχουν πανόραμα δηλαδή. Αυτή είναι η περίπτωση. Το σπήλαιο πώς χρησιμοποιήθηκε? Δεν χρησιμοποιήθηκε από την αρχή σαν ιερό, χρησιμοποιήθηκε από την αρχή όμως σαν χώρο συγκέντρωσης και μάλλον ημιμόνιμης εγκατάστασης, προφανώς κτηνοτρόφωνας, αν θέλετε, της εποχής. Τέτοιου είδους είναι τα ευρήματα. Ο χώρος είναι φιλόξενος, όπως βλέπετε εδώ στην αίθουσα των ηρώων που βρισκόμαστε. Υπάρχει επαρκές φως, υπάρχει οξυγόνο, άρα και μπορούν να φιλοξενηθούν μεγάλοι αριθμοί, πολλοί άνθρωποι. Αυτό ξεκίνησε να γίνεται, αυτού του είδους η χρήση, ας πούμε από το 4.000 π.Χ., δηλαδή από το τέλος της τελικής νεολιθικής περίοδου και στις αρχές της εποχής του Χαλκού, μέχρι το 1900 π.Χ. Το 1900 είναι ορόσημο, γιατί τότε δημιουργούνται τα πρώτα ανάκτορα. Την περίοδο λοιπόν των πρώτων ανακτόρων, μινωικών, επιλέγεται ένας από τους χώρους του σπηλαίου και τότε χρησιμοποιείται ως ιερό και μόνο. Εδώ λοιπόν ήμασταν τυχεροί να το δούμε αυτό, να παρατηρήσουμε ανασκαφικά αυτή την αλλαγή, πράγμα που προσφέρει πολλά στην έρευνα. Γιατί τώρα επιλέγεται ο χώρος? Γιατί το ιερατείο, βάζω εντός εισαγωγικών ας πούμε βέβαια τη λέξη,
αναγνώρισε εδώ διάφορα στοιχεία που βοηθούσαν τη σκηνογραφική υποστήριξη της λατρείας της μητέρας θεάς. Έχει νερό, εκεί που άρχισε αυτή η λατρεία. Έχει νερό λοιπόν, μια υδατοσυλλογή. Έχει ένα μεγάλο σταλαγμίτι που βγαίνει από το νερό, ο οποίος είναι ομφαλόσχημος ή φαλόσχημος, μια και είναι η μητέρα θεά, φροντίζει τη γέννηση και όλα. Είναι μικρός, περίκλειστος, σκοτεινός και ήταν κατάλληλος για να ανάβονται εκεί σε όλη την εποχή του Χαλκού μεγάλες πυρές, διαμέτρου 2 μέτρων, και αργότερα, όταν σταμάτησε η λατρεία της θεάς, μετά, στα ιστορικά χρόνια και μέχρι το τέλος της αρχαιότητας, λατρεύτηκε ως σταλαγμίτης, προφανώς εικονογραφώντας αυτός, μάλλον, ναι, εικονογραφώντας με έναν τρόπο την Αφροδίτη, που καμιά φορά εμφανίζεται και ως πέτρα, και μάλλον μαζί με την Αφροδίτη τον Ερμή, που είναι ένα σύνηθε ζευγάρι στη λατρεία, ώστε στο τέλος να μας μείνει ο Ερμής. Έτσι έχουμε λοιπόν μία σειρά ευρημάτων, απλών, μη φανταστείτε βαρύγδουπων και χρυσών, αλλά ανθρώπινων, ειδόλια ας πούμε, πολλά, λιχνάρια βέβαια για λόγους πρακτικούς, μικροαντικείμενα γυναικεία που παραπέμπουν κιόλα στην Αφροδίτη, τη θεά προστάτηδα του γάμου κλπ. Αυτά στα ιστορικά χρόνια και πριν στα μινωικά, πάρα πολλά μαγειρικά σκεύη, παρασκευής φαγητού και σκεύη κατανάλωσης, μικρά φλιτζανάκια, ίσα-ίσα μικρές κούπες που κάτι προσέφεραν στη θεά. Είναι πολύ ανθρώπινο νομίζω το μέτρο εδώ. Να πω για την συγκινητική φάση στην ανασκαφή, όταν περισυλλέγαμε το επιφανειακό υλικό, κάναμε δηλαδή επιφανειακή έρευνα στο σπήλαιο ολόκληρο και ανάμεσα στα ευρήματα είχαμε οστά που είχαν παραπέσει από το 1824. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ τη συγκίνηση των ανθρώπων όταν τα ανεβάσαμε πάνω και ήταν οι φύλακες παρόντες και είπαν αυτοί είναι δικοί μας άνθρωποι. Είναι πολύ συγκλονιστικό γιατί η ιστορία καμιά φορά είναι πολύ αληθινή και ζώσα. Αυτό το δικοί μας άνθρωποι ας πούμε με έχει συγκλονίσει βέβαια. Και κάτι ακόμα να σας πω που είναι πολύ ενδιαφέρον και είμαστε και περήφανοι ως ομάδα γιατί το κάναμε αυτού του είδους την έρευνα. Μελετήσαμε το ηχητικό τοπίο του σπηλαίου με τη βοήθεια του ΤΕΗ, του αντίστοιχου που είναι στο Ρέθυμνο, ακουστικής και μουσικολογίας, με την κυρία Ζεδάκη εδώ που ήρθε. Μελετώντας λοιπόν αυτό, διαπιστώσαμε ότι στο χώρο της λατρείας του Ερμή, που σας είπα, στο βάθος του σπηλαίου, ο χώρος είναι ανηχοϊκός, δηλαδή δεν έχει ηχό. Σαν να ανεβαίνει κάποιος στην κορφή ενός βουνού. Αυτό έχει γίνει φυσικά. Σε άλλα μαντεία και χώρους, αυτό επιδιώκεται από το ιερατείο, ώστε να δημιουργηθεί η ένταση, η εντύπωση ότι τα λεγόμενα θα φτάσουν στα αυτιά των μυστών, γιατί για μύστες συζητάμε σε τέτοιου είδους λατρείες, θα φτάσει καθαρά ο λόγος. Κατάλαβα. Και είναι εντυπωσιακό γιατί αξιοποίησαν ένα τέτοιο χώρο, θεωρούμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν έχουμε πηγές άλλες, όμως θεωρούμε ότι το αξιοποίησαν. Αυτό το φυσικό στοιχείο, σε αυτό τουλάχιστον τον τελευταίο χώρο. Μας έχει εκπλήξει πολλαπλώς το σπήλο Μελιδονίου, δηλαδή. Είμαι σίγουρη και δεν θα σταματάει κιόλας. Όχι. Να σας εκπλήσει όταν μου λέτε ότι και εσείς όπως εμένα το κοιτάτε και το θαυμάζετε ναι, ακόμα ναι. Και μετά από τόσα χρόνια που έχετε ασχοληθεί μαζί του. Καμιά φορά έρχομαι και κάθομαι λίγο έτσι ήσυχη. Έχουν γίνει από τις πιο ήπιες παρεμβάσεις στο χώρο. Δεν ξέρω εσείς δεν έχετε ξανάρθει ίσως, αλλά φροντίσαμε να μην προσβάλλει, να μην είναι κραυγαλαίο. Καμία παρέμβαση. Αξιοποιήσαμε υλικό ήδη πεσμένο στον κόνο της εισόδου, του φερτού υλικού της εισόδου. Αυτό αξιοποιήσαμε για να μαζέψουμε τα τυχάκια, για να φτιάξουμε χώρους λίγο πιο φιλόξενους, με την έννοια της τακτοποίησης μάλλον παρά της παρέμβασης. Και θεωρώ ότι το πετύχαμε. Η εφορία σπηλολογίας, παλαιοανθρωπολογίας, που ήταν πάντοτε από πάνω και πάντοτε φιλική και πάντοτε οι άνθρωποι της παρόντες εδώ, έκαναν ό,τι μπόρεσαν. Να σημειώσω επίσης ότι όλες οι παρεμβάσεις έγιναν με χρήματα που προέκυψαν από τη λειτουργία του σπηλαίου.
η οποία γίνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελιδονίου. Ο οποίος και ο Πολιτιστικός το έχει καμάρι του και το προσέχει, να λέγα, έτσι. Πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό. Δεν είναι. Εσείς αυτό, δεν είναι. Και δεν είναι έτσι και ένας τρόπος για να βλέπουμε ότι μια χρήση που ξεκινάει περίπου από το 4, ίσως και παλιότερα, δηλαδή 5η χιλιετία π.Χ. μέχρι σήμερα να φτάνει με σεβασμό. Ασφαλώς. Αυτό είναι ένα ζητούμενο κάθε φορά. Έτσι. Και εδώ το εισπράττουμε, νομίζω. Άρα, για πόσα χρόνια χρειάζονται για να γίνουν αυτοί οι σταλαγμίτες και σταλαχτίτες και κάτι τεράστια θηρία πολλών μέτρων που καμάρωνε... Και εκατομμυρίων ετών. Εκατομμυρίων. Εκατομμυρίων ετών. Πολύ πριν από την παρουσία των ανθρώπων, εννοείται εκατομμυρίων ετών. Να σας πω μόνο ότι ένα τετραγωνικό εκατοστό, δηλαδή... Εκατοστό. Ένα ζάρι. Φανταστείτε, αυτά τα ζάρια λοιπόν, τα μικρά στο τάβλι, είναι ένα επί ένα εκατοστό. Ένα λοιπόν τετραγωνικό εκατοστό χρειάζεται 100 χρόνια για να φτιαχτεί. Και αυτό, ναι, είναι εντυπωσιακό, γιατί δεν είναι μόνο το υλικό που αποτίθεται το ένα πάνω στο άλλο εκατοστό και γίνεται ένα σταλαχτίτης ή ένα σταλαγμίτης. Είναι και το ξεκούφωμα του μαργαϊκού ασβεστολίθου, του πετρώματος δηλαδή, κατάλαβα, από ένα αρχικό ποτάμι που έκανε χώρο ώστε να αρχίσουν να αναπτύσσονται όλα αυτά. Εμάς μας βοηθούν οι γεωλόγοι της εφορίας πυλολογίας στη δημοσίευση, η οποία γίνεται σιγά σιγά, μεθοδεύεται και γίνεται τώρα, θα υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι για αυτό. Και ένα ακόμα από ανθρώπους που μελετούν τα έμβια ζώα, του σπηλαίου, δηλαδή εσείς, το μυαλό πάει στις νυχτερίδες, εδώ έχουμε 4 είδη, αλλά όμως υπάρχουν και κάτι άλλα μικρά διαφανή, μικροσκοπικά, αραχνούλες κτλ, οι οποίες επίσης είναι σημαντικός πληθυσμός, υπάρχουν και είδη που μόνον εδώ απαντούν, ας πούμε, και αυτό είναι από τις πρωτιές του σπηλαίου. Και έτσι λοιπόν μένει αυτό που πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι, ότι εδώ μπαίνουμε με σεβασμό, γιατί η φύση έχει κάνει υπερπροσπάθεια για να το φτιάξει για τα μάτια μας. Δεν είναι δηλαδή ανάγκη να τα ρίξουμε όλα κάτω, να μπαίνουν ορδές στο σπήλαιο, να πειράζουν, να παίρνουν, να κόβουν. Δεν χρειάζεται. Μπορούμε να μπαίνουμε σιωπηλά, όπως έμπαιναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, σε ένα ιερό που χρησιμοποιήθηκε, εν πάση περιπτώσει, από το 1900 π.Χ. μέχρι τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή 700 χρόνια δεν είναι αυτά, από ανθρώπους που αγωνιούσαν, που είχαν ανάγκες, που είχαν φόβους και ερχόντουσαν εδώ με ένα κρυφό βάσανο. Δεν μπορείς εδώ να μπαίνεις λοιπόν με τις ερπίστριες, είναι αδύνατον, δεν θα έπρεπε. Έτσι. Αυτό προσπαθούμε εδώ στο Μελιδόνι και εγώ και οι φύλακες που είναι εξαιρετικοί όλοι. Αριστεία μου, να σου συστήσω την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελιδονίου, ο Γεροντόσπυλος, Ιωάννα Κυρμιζάκη. Χαίρο πολύ, ευχαριστώ. Πολύ, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Τον ωραίο χώρο σας που ήρθα εδώ, για πέστε μου, βλέπω ωραία πράγματα από φάμπρικα παλιά. Ναι, έχετε συλλέξει αρκετά. Ναι, αρκετά και συνεχίζω κιόλας. Το ηλεκτριβείο ιδρύθηκε το 1990, η καινούργια παραγωγική γραμμή, αλλά κατά τη διάρκεια των χρόνων έχουμε μαζέψει η οικογένειά μας αρκετά παλιά αντικείμενα. Έχουμε μια παλιά φάμπρικα που δούλευε με το γαϊδουράκι. Έχουμε αυτό που δούλευε με την πετρελομηχανία αυτή από τη Γερμανία, η οποία δουλεύει ακόμα. Είναι από το 1935. Α, είναι λειτουργική, Ναι, δουλεύει, βεβαίως. Έχουμε μαζέψει αρκετά πράγματα. Επίσης, να σας πω ότι το 2004 μπήκα στη διαδικασία να βάλω την επιχείρησή μου επισκέψιμο χώρο για τουρίστες. Από τότε, φέτος θα είναι η 20η σεζόν που έχω δουλέψει. Έρχονται χιλιάδες άτομα να επισκεφτούν το χώρο μας, να είναι καλά. Έχουν κάνει ένα συνδυασμό των ωραίων πραγμάτων στο Μελιδόνι, το Μουσείο Μελιού, το Λεωτριβείο της οικογένειας Παρασχάκη, το Σπήλαιο Μελιδονίου,
πολλά και διάφορα. Η πλατεία μας είναι πάρα πολύ ωραία. Λίγο πολύ όλα όσα βλέπουμε και σήμερα. Εδώ, ακριβώς. Τι ώρες μπορεί κανείς να έρθει? Εδώ μπορεί να επισκεφτεί το χώρο μας 9 με 6 κάθε μέρα, εκτός Κυριακής. Είμαστε κάθε μέρα εδώ. Όποιος έχει διάθεση να δει πώς έβγαινε το λάδι και παλιά και τώρα. Θα έχουν λοιπόν την ευκαιρία να το δουν αυτό, να το παρακολουθήσουν. Βλέπουν, αν έρθουν το χειμώνα, θα δουν και την παραγωγική γραμμή σε πλήρη λειτουργία. Αν έρθουν το καλοκαίρι, απλώς γίνεται μια εξήγηση πώς γινόταν παλιά, πότε γίνεται η άνθηση, πώς μαζεύανε παλιά, πώς μαζεύουν τώρα. Αυτό έχουν. Είναι μια... Εν τω μεταξύ, έχουμε αρχίσει και πολλά σχολεία έρχονται, γιατί στο βιβλίο της τρίτης τάξης του Δημοτικού έχουν ένα ολόκληρο κεφάλαιο για την ελιά. Βέβαια. Αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό και για τα σχόλια να κάνουν. Να μαθαίνουν πράγματα. Εκδρομές. Ένα άλλο θέμα θέλω να αναφέρω για την επιχείρησή μας είναι ότι δεν έχουμε απόβλητα. Μάλιστα, πολύ καθόλου. Σημαντικό. Καθόλου. Ναι, όλα τα ξύλα που κλαδεύουμε, τα μουρέλα τα δικά μας, τα κάνουμε κομποστοποίηση ή κατευθείαν τα κόβουμε στο χωράφι και γίνεται. Με μικρά-μικρά κομματάκια ξύλα και γίνεται εκεί η κομποστοποίηση στο χωράφι. Επίσης, έχω φωτοβολταϊκό, η επιχείρησή μου δουλεύει με τον ήλιο. Πολύ σημαντικό ναι, και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Για το περιβάλλον. Για το περιβάλλον, ό,τι πρέπει. Ό,τι καλύτερο. Ναι. Και αυτό είναι πολύ, επίσης, πολύ σημαντικό να μαθαίνουν τα παιδιά μας. Ότι οι επιχειρήσεις πλέον είναι καλό να έχουμε παραγωγή, αλλά είναι καλό να θυμόμαστε ότι έχουμε και ένα περιβάλλον. Πρέπει να το αγαπάμε και το σεβόμαστε. Βεβαίως. Να με κάνετε έτσι μια βόλτα στους χώρους σας να δούμε λίγο. Βεβαίως, ελάτε. Ωραία. Τόσα καλλιτέχνης, πρέπει να μου ζητήσει και τον άλλον καλλιτέχνη του χωριού, Βέβαια. Είναι ο Σίδης ο Βουκάλης. Μάλιστα. Είναι ο παλιός ταχυδρόμος, γνωστός και ο ζωγράφος του χωριού μας και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την αγιογραφία. Καλλιτέχνης, όπως το είπα είναι. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Εδώ στο χώρο σας που είναι και το εργαστήριό σας συγχρόνως. Ναι. Εδώ απομονώθηκα έτσι. Μετά τη σύνταξη ήρθα εδώ για να επικοινωνήσω και με τον εαυτό μου και με την τέχνη που λέτε. Ναι. Έτσι. Γιατί όταν μένουμε έτσι λίγο στην ηρεμία μας, επικοινωνούμε με τον εαυτό μας, με κάνουμε... την τέχνη που αγαπάμε, ψάχνουμε λίγο έτσι τι μας αρέσει περισσότερο. Κάνουμε την αυτοκριτική μας, συλλογιζόμαστε. Πολύ σωστά. Δημιουργούμε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό, η δημιουργία μετά από όλα αυτά. Από όλα αυτά. Πολύ σωστά. Πώς προέκυψε? Ήταν πάντα μια ανησυχία? Να σου πω ότι ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Ναι. Έτσι, από το δημοτικό ζωγράφισα. Εγώ δεν διάβαζα πολύ, ζωγράφισα. Mm-hmm. Έτσι, στα βιβλία, στις γωνίες, παντού. Τα πρώτα μου βέβαια ήταν με μολύβι και έτσι, με χρώματα, τα παιδικά αυτά, τα σχολικά, από τότε. Μετά έκανα σκίτσα, αλλά ήμουν τυχερός διότι στη γειτονιά εκεί που μεγάλωσα, στο Πέραμα μεγάλωσα, τώρα ήρθα εδώ πέρα. Mm-hmm. Στη γειτονιά μου ήταν μια κυρία Φρόσο, τη λέγαμε. Μάλιστα. 50 χρονών κάπου ήταν τόσο που ζωγράφιζε. Και εγώ όταν με είχαν η μάνα μου εκεί πήγαινα. Εκεί ήμουνα και καθόμουν σε μια καρέκλα πίσω τη συνέχεια όλη μέρα και κοίταζα. Να δω πώς το κάνει για να ρίξω να μαθαίνω. Το 81 λοιπόν ήρθα πρώτη φορά σε επαφή με το πινέλο και το λάδι, γιατί και αυτή λάδι ζωγράφιζα. Από εκεί το έμαθα. Ζωγράφιζα μετά ό,τι μπορούσα τότε. Ό,τι έβλεπα, ό,τι. Το 95-97, ναι, σε ένα. Το εργαστήριο λαϊκής τέχνης στο Ρέθυμνο έκανα 2 χρόνια μαθήματα με 2
απόφοιτος των καλών τεχνών. Εκεί έμαθα μερικά πράγματα, αλλά τα πιο πολλά με συζητήσεις με διάφορους καταξιωμένους, έτσι, 2-3 άτομα που μίλαγαμε και αυτοί μου μάθανε τα πιο πολλά. Mm-hmm. Από όλα, γιατί η πράξη είναι το... Φυσικά, φυσικά. Το θέμα και όχι η θεωρία είναι το Α και το Β. Και το υπόλοιπο αλφάβητο σχολείο. Είναι τα υπόλοιπα γράμματα, όλα το αλφάβητο είναι η πράξη. Η πράξη. Yeah. Αυτή είναι το η μεγάλο. Η αγορά που λένε, που λέγανε και το μεγάλο σχολείο είναι η πράξη. Έτσι. Όσο κάνεις, τόσο μαθαίνεις και από τα λάθη σου και τα λοιπά. Έτσι, αυτό ακριβώς. Και μετά λοιπόν ήρθε η ώρα της αγιογραφίας ξαφνικά και αυτό. Όχι τώρα, 2-3 χρόνια πάντα το μ' άρεσε. Πάντα μ' άρεσε και αυτό, αλλά δεν είχα ασχοληθεί. Το μ' άρεσε πιο πολύ η ζωγραφική, αλλά όχι ότι την είχα απορρίψει. Θέλω λοιπόν να ασχοληθώ και με αυτό, να δω πώς, να μάθω και για αυτήν. Γιατί έχει αυτή τη δική της ιστορία. Όπως και η ζωγραφική. Ναι, η ζωγραφική ιστορία της είναι από ταν, όσο και η ιστορία του άνθρωπου. Βέβαια. Τα πρώτα γράμματα παραστάσεις ήταν, έτσι μιλάγανε. Μετά το λόγο, τα θέλανε να μονιμοποιήσουν το λόγο τους, χρησιμοποίησαν παραστάσεις, ζωγραφική. Βέβαια. Για να επικοινωνούν. Είναι πιο δύσκολη η γεωγραφία από την ζωγραφίση, ας πούμε. Είναι όπως έχετε κάνει αυτή διαφορετικά πράγματα είναι. Διαφορετικό τελείως, ε. Ναι, στην γεωγραφία είμαι ακόμα στο διάβασμα και στο... στην αναζήτηση. Δεν έχω... Έχετε κάνει κάποια γεωγραφία. Έχω μέσα ζητά. Ποια ήταν η πρώτη που κάνατε, ποιος Άγιος? ο Χριστός. Μπράβο. Ο Ιησούς ήταν. Αριστεία μου, ο Σύφης. Κάνει δωρεά πρόσφατα στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελιδονίου 2 υπέροχα έργα του. Ωραία. Θα ήθελα να σας μιλήσει για αυτά. Τι απεικονίζουν? Τα δύο είναι τα 200 χρόνια, το θέμα τους είναι τα 200 χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση. Μάλιστα. Πριν 2-3 χρόνια έτσι χρειάστηκε σε μια έκθεση να δώσω δύο πίνακες και τους έφτιαξα αυτό. Από εκεί δηλαδή ήταν το κίνητρο που τα έφτιαξα αυτά. Mm-hmm. Και τώρα τους δώρεσα, είναι ένα θέμα που τους αφορά και το χωριό, έτσι, γιατί η ιστορία τους είναι μεγάλη και πριν από την Επανάσταση και τα δώρεσα στο Σύλλογο. Ωραία. Και εδώ για το Μελιδόνι έχετε κάνει άλλους κάποιους πίνακες που για να το έχουν... Μελιδόνι έχω ζωγραφίσει το βασιλικό πηγάδι. Mm-hmm. Πίσω, την πλατεία το 1500 όπως ήταν, το βρήκα από μια γραβούρα, από ένα βιβλίο μικρό με πενάκι ήταν, το έχει φτιάξει κάποιος περιηγητής. Και το πήρα, του βάλα χρώμα και το κάνα πίνακα. Ωραία, και μπορούμε γιατί να το δούμε μ' άρεσε. Αυτό. Είναι στην αίθουσα πολιτισμού είναι αυτό. Α, ωραία, πολύ ωραία. Αυτό κι αν είναι αγαπημένο, ε. Βέβαια, Αριστεία μου. Γι' αυτό σε έφερα και εγώ στο κατάλληλο και μέρος. Και καλά έκανες. Στο Μουσείο Μελιού. Ωραία. Μελιδονίου. Και θα μας πει δύο πράγματα η Κατερίνα καλώς μας. Καλώς ήρθατε στο χώρο μας. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Εδώ πέρα έχουμε ένα μικρό εργαστήριο. Mm-hmm. Είναι περισσότερο οικογενειακή επιχείρηση. Δημιουργήθηκε από δύο πολύ καλούς φίλους, θα έλεγα εγώ. Από πάρα πολλά χρόνια μαζί. Από χόμπι εξελίχθηκε σε επιχείρηση. Ανοίξανε το μικρό τους εργαστήριο. Το ονομάσαμε Απίθανο γιατί είναι ένα λογοπαίγνιο που κάναμε. Ναι. Η μέλισσα στα λατινικά ονομάζεται Άπι. Άπις. Απιθέραπι. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο. Και βάλαμε το μπροστινό κομμάτι, το Άπι, στη δικιά μας τη λέξη Απίθανο, για να δείξουμε πόσο φανταστικός είναι αυτός ο κόσμος. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ μικρό χώρο, στον οποίο επισκέπτες μπορούν να δουν, να γνωρίσουν τη ζωή, τον κόσμο της μέλισσας, αν μπορώ να το πω έτσι, πώς ζουν, πώς δουλεύει αυτή η μικρή κοινωνία και να τους δώσουμε και πληροφορίες για το πώς ήταν η μελισσοκομεία ανά τα χρόνια, πώς έχει εξελιχθεί. Και φυσικά να δοκιμάσουν το μέλι το οποίο θα τους γλυκάνει και θα τους δώσει αυτή την
ωραία κριτική γεύση που μπορούν να πάρουν από εδώ πέρα. Είναι, όπως το λέμε, μια κουταλιά γεμάτη Κρήτη, όπως το ονομάζουμε εμείς εδώ πέρα. Γιατί το δικό μας το μέλι είναι, η αλήθεια. Είναι. Ανά την Ευρώπη υπάρχουν διάφορα πολλά είδη μελιών, ναι, αλλά το Κρητικό ξεχωρίζει. Για την ποικιλία του, την ποιότητά του, τη πολύ γεύση σωστά, του. Πολύ σωστά. Τι ώρες είστε ανοιχτά? Λοιπόν, λειτουργούμε καθημερινά Δευτέρα με Σάββατο, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Είναι σεζόν βέβαια, ανοίγουμε Απρίλιο με Νοέμβριο, τότε μπορούν να μας βρουν εδώ πέρα και να επισκεφτούν το χώρο μας. Και μια χαρά μπορούν και μόνοι τους να διαβάσουν αναλυτικά τα έχετε υπέροχα από παλιά χρόνια. Ναι, μας έχουν δοθεί εδώ πέρα από το αντικείμενα, χωριό, παλιές κυψέλες, αντικείμενα μελισσοκομικά, γιατί είναι από πάνω αναγενιές χρόνια. Βέβαια. Και μας τα έχουν δωρήσει ώστε να μπορούν να τα δουν. Κανείς μπορεί να δει πώς εξελισσόταν λοιπόν χρονιά με τη χρονιά, εποχή με την εποχή. Ακριβώς. Τα εργαλεία είναι λίγα, αλλά μπορούν να δουν τη διαφορά και να το κατανοήσουν. Μπορούν να καταλάβουν, καθώς η μελισσοκομεία είναι μια επιστήμη ολόκληρη. Είναι, ακριβώς. Και μπορεί να είναι το μέλι μια υπερτροφή, η οποία βέβαια παράγεται σε πολλά μέρη ανά τον κόσμο, αλλά εμάς εδώ στην Κρήτη μας αρέσει να λέμε ότι οι μέλισσες όταν πετούν πάνω στον ψιλορίτη, άλλο νησί δεν βρίσκεται στον κόσμο σαν την Κρήτη. Καλή συνέχεια. Μια γλυκιά συνέχεια, όπως είναι και το απιθανό σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ. Να σε κάνω.
λόγες να έρθεις να με δεις, μωρό, μωρό, μωρό μου, κι αρρωστήσα πολύ μου. Παρά τα πια τη ξενιτιά και λαγιά δεν αντέχω πια, έλα για δε. Και που φτάσαμε στο Γλέντι, φτάσαμε και είδαμε ομορφιές και γυρίσαμε γύρω-γύρω σε όλο το Μελιδόνι. Μόνο ομορφιές συναντήσαμε. Αλλά βρε Δημήτρη μου, νομίζω το έχουμε και λίγο στο DNA μας μετά, να καταλήγει σε μια παρέα. Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι. Φίλοι, και δική σου και δική μου. Εκλεκτή παρέα. Να μου πεις και να μου τους συστήσεις τηλεοπτικά, βέβαια. Ωραία. Και μόνο. Έχω στη λίρα το φίλο μου, τον Κωστή, τον Ανδριαδάκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τις ωραίες μαργαρίτες που είχαμε σμίξει εκεί. Ναι, εννοείται. Κωστή μου, τι κάνεις? Καλά, εσείς? Καλά. Όλοι οι φίλοι μας είναι καλά στο χωριό? Καλά, είναι, δόξα τω Θεώ. Όλους θα μου τους χαιρετάς. Εννοείται, ευχαρίστω. Να σε καλά. Στην κιθάρα έχουμε τον Αντώνη τον Λαγουδάκη. Ωραία. Καλώς φίλος και αυτός. Σε ευχαριστώ πολύ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Και τον φίλο μου, τον Στέλιο τον Μουλακάκη. Περίπου σε 30 χωριά έχουμε σμίξει εμείς οι δύο. Τουλάχιστον. Γεια σας, Στέλια μου. Καλώς σας βρήκα. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι, έτσι. Όμορφα να βρισκόμαστε σε ωραίες στιγμές. Αυτό λέω πάντα. Να είστε καλά. Αμήν Παναγία μου. Έτσι. Για να γλεντάμε, για να περνάμε καλά. Να πω βέβαια στον κόσμο ότι είμαστε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Θα τα πω μετά και με την πρόεδρο. Μία υπέροχη αίθουσα. Έτσι δεν είναι? Φρέσκο ανακαινισμένη. Ωραία. Στολίδι του χωριού είναι και αυτό. Έτσι είναι. Θα μου τα πει αναλυτικά η πρόεδρος. Λοιπόν, να αφιερώσουμε στους απανταχού Μελιδονιώτες. Από όπου και αν μας βλέπουν. Ευχαρίστω. Βέβαια. Κατέχει μόνο ο Θεός. Κατέχει μόνο ο Θεός να κρίνει την ψυχή σου. Αμάνο, χαμά να κρίνει. Thank you.
Να σας πω ότι εκτός από την παρέα μας που βλέπετε, είναι πίσω και άλλη παρέα που δεν τη βλέπετε και θα κάνουν συγγε τώρα σε όλους και θα τους πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά. Στο υπέροχο Μελιδόν ήρθαν εδώ και είναι κοντά μας και μόνο με τη θετική ενέργεια που παίρνουμε είναι σημαντικό, Ιωάννα μου. Στον υπέροχο χώρο σας, να ξεκινήσω από αυτό που το είπα και πριν. Μπράβο σας. Να είστε καλά. Είναι μια αίθουσα πολιτισμού του Πολιτιστικού Συλλόγου. Είναι καινούρια ανακαινισμένη. Εδώ έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις. Θέλω να ξεκινήσω πρώτα με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου μας, που είναι παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις, βοηθάνε όλοι. Επίσης, ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που δουλεύουν στο σπήλαιο και κρατάνε το χώρο τόσο όμορφο και περιποιημένο. Τα δρόμενα του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι πολλά και διάφορα. Να μην ξεχάσουμε και πρώτον πρέπει να υποθεί ότι το ετήσιο μνημόσυνο για το ολοκαύτωμα του Σπηλαίου Μελιδονίου είναι το πρώτο δρόμενο κάθε χρόνο. Είναι 24 του Γενάρη, γίνεται κάθε χρόνο. Μπράβο. Επίσης, σας. Ασχολούμαστε και με άλλα πράγματα. Καθαρά Δευτέρα έχουμε το κλέψιμο της νύφης, ένα έθιμο το οποίο είναι μόνο στο Μελιδόνι. Μισό λεπτό. Τι κλέβετε την νύφη, τι κάνετε δηλαδή?
Την παίρνουν οι Τούρκοι. Είναι δικό σας έθιμο αυτό, ε? Ναι, ναι, μόνο στο Μελιδόνι γίνεται αυτό. Ξεκίνησε από τουρκοκρατία και το κρατάμε μέχρι και σήμερα. Και πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, τη νεολαία του Μελιδονίου φέτος. Ήτανε όλοι παρόν. Όλοι. Δεν έλειπε κανείς. Ναι. Έχει πολιτιστικό σας social για να μπορούμε να δούμε φωτογραφίες. Social, εσείς. Τα πάντα ανεβάζουμε. Ναι, γιατί τώρα αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Βεβαίως, να το δείτε. Να το δείτε. Ναι. Επίσης, τσικνίζουμε στην πλατεία τη μέρα της Τσιχνοπέμπτης. Γιορτάζουμε τη μέρα της γυναίκας. Έχουμε συνάντηση πολιτιστικών φορέων Δήμο Μελοποτάμου. Το κυνήγι του θησαυρού είμαστε ενεργά. Ό,τι υπάρχει, είμαστε μέσα. Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ενεργός ο πολιτιστικός. Ο Εθνικός Σύλλογος σε ένα χωριό δίνει την ευκαιρία και σε όλο το χωριό και συμμετέχει μετά σε όλες τις δράσεις, έτσι δεν είναι, Ελένη? Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχετε παιδιά. Δεν έχετε στο χωριό, έτσι? Έχουμε. Έχετε. Αθλούνται τα παιδιά σας? Αθλούνται τα παιδιά μας. Γιατί και η αθλητική ζωή σε ένα χωριό είναι πολύ σημαντική. Έτσι ακριβώς, και νομίζω ότι είναι ώρα να σας πούμε και για ένα άλλο στολίδι του χωριού μας, την αθλητική μας ομάδα, Τάλος Μελιδονίου. Βεβαίως. Και είναι εδώ ο πρόεδρος να μας μιλήσει, ο κύριος Στέλιος Θαράς. Κύριε Στέλιο, ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε στην παρέα μας και ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε εσάς και μέσα από εσάς σε όλους που ασχολείστε και με τον αθλητισμό, γιατί είναι πολύ σημαντικός. Έτσι δεν είναι? Εννοείται. Το Μελιδόνι πάντα είχε παράδοση από παλιά στο ποδόσφαιρο, να το πούμε έτσι, από τη δικιά μας γενιά. Ωραία. Και οπότε μιλάμε για ποδόσφαιρο, έτσι? Ναι, για ποδόσφαιρο, μόνο για ποδόσφαιρο. Κατά κύριο λόγο ασχολείστε. Ναι, κατά κύριο λόγο για ποδόσφαιρο. Ωραία. Η ποδοσφαιρική ομάδα αρχικά ιδρύθηκε το 1970. Μάλιστα. Ονομάστηκε Τάλος Μελιδονίου. Το όνομα το πήρε από το μυθικό γίγαντα και φύλακα της Κρήτης. Προφανώς. Που λέγεται ότι λατρευόταν στο σπήλαιο του Μελιδονίου. Mm-hmm. Η ομάδα συμμετέχει ανελιπώς από το 1980 μέχρι και σήμερα σε όλα τα πρωταθλήματα του Ρεθύμνου. Ωραία. Έχει πάρει 4 πρωταθλήματα Β' κατηγορίας. Μπράβο σας. Και ένα κύπελλο Ρεθύμνου. Πολλά μπράβο σας. Έχετε και ακαδημίες? Προς το παρόν όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Μαζέψουμε παιδιά και από τα γύρω χωριά. Υπάρχουν μικρά παιδιά στο χωριό τώρα, αυτή τη στιγμή, για να. Δεν δέχεστε επισκέψεις από τα διπλανά χωριά? Δεχόμαστε, έτσι. Αλλά. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δύσκολο, γιατί και η μεταφορά είναι δύσκολη και γενικά σιγά. Τα προβλήματα που έχει ο καθένας εδώ πέρα για να γίνει η Ακαδημία. Αλλά εύκολο, θα το προσπαθήσουμε. Mm-hmm. Το έχουμε στο πρόγραμμα. Κάποια στιγμή να το προσπαθήσουμε να γίνει η Ακαδημία, γιατί είναι και καλό για την ομάδα. Ασφαλώς. Γιατί από εκεί θα αναδειχτούν. Υποτίθεται καλοί και νέοι παίχτες για την ομάδα. Να υποθέσω ότι και εσείς σαν παίχτες ξεκινήσατε. Εννοείται. Από τα 14, από τα 12. Το 12. Μάλιστα. Έπαιζα μπάλα και ασχολούμαι τώρα ως πρόεδρος στην ομάδα. Έχει και γήπεδο το Μελιδόνι, ιδιόκτητο δικό του. Ωραία. Από το 2013, όπου και αγωνίζεται εδώ εκεί πέρα όλους τους αγώνες. Η ομάδα είναι αρκετά καλή. Πολλά παιδιά του χωριού ασχολούνται με την ομάδα. Όσο μπορούμε την κρατάμε, τη συντηρούμε. Γίνονται προσπάθειες για τις ανάγκες της ομάδας να βρούμε χορηγούς, οτιδήποτε άλλο. Χορό, κάνουμε ένα δημόσιο χορό το καλοκαίρι. Ωραία. Για να καλύψουμε ό,τι ανάγκη υπάρχει. Αθλητικός και πολιτιστικός σύλλογος, νομίζω, φαντάζομαι θα είναι κοντά ο ένας τον άλλον, έτσι, ναι, δεν ναι, είναι? Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον πολιτιστικό σύλλογο, γιατί όποτε χρειαστούμε μας παρέχει και βοήθεια και στήριξη, όποτε χρειαστεί στην ομάδα. Τελευταία, βέβαια, υπάρχει και μια ομάδα παλεμάχων. Τα καλύτερα δεν μου Μελιδόνι. Πάτε. Έτσι. Διότι και εγώ πλέον παλέμαχη είμαι στο άθλημα που έκανα. Ναι, εμείς οι παλιοί, τέλος πάντων, ακόμη που αντέχομαι, ας το πούμε έτσι, έχουμε κάνει μια ομάδα παλεμάχων και παίζουμε, διοργανώνουμε κάποιους αγώνες με άλλες ομάδες. Πέρυσι, πρόπερσι, είχαμε τη χαρά να παίξουμε με τους παλέμαχους του Όφη και του Εργοτέλη. Ορίστε, πάρα πολύ ωραία. Μελιδόνι. Τώρα περιμένουμε τον Αύγουστο να έρθουν και οι παλέμαχοι της Εθνικής Ελλάδος. Δημήτρη και Ελένη, δεσμευτείτε να μας το πείτε, να έρθουμε. Εννοείται. Να αγωνιστούμε και με παίκτες που βλέπαμε στην τηλεόραση και τους θαυμάζαμε. Τι ωραία. Μπράβο. Ανοιχτή πρόσκληση. Μπράβο σας. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να έρθει, ανοιχτή πρόσκληση, να δείξει τον αγώνα. Και... υπέροχες στιγμές. Να είστε καλά. Και να γλεντήσουμε κιόλας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συνάντησα, σε όσους είδατε και σε άλλους που δεν είδατε που ήταν πίσω από τις κάμερες. Στο Δημήτρη και στην Ελένη που μας ξενάγησαν σήμερα, φίλες και φίλοι, σε όλους τους μουσικούς μας, σε όλους τους ανθρώπους που είναι εδώ στο τραπέζι μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου. Περάσατε καλά μαζί μας εσείς?
Πάρα πολύ. Γιατί είναι σημαντικό πάρα και αυτό. Πολύ, πολύ. Στα παιδιά μας λοιπόν και σε εσάς φυσικά πάει το μεγαλύτερο, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα από κάποιο άλλο χωριό και θα κλείσουμε φυσικά με μουσική αλλά και χορό από τα παιδιά εδώ από το χωριό. Γεια σας.